Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Έλα, γιατί θα δούμε θάματα και πράγματα. Θα κάνουμε ένα φανταστικό, πραγματικά ρίξιμο, ένα πολύ δυνατό ρίξιμο. Θα σου εξηγήσω, θα πάρεις πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες και θα δούμε γενικότερα τη σελήνη σου πώς επηρεάζει και τι δημιουργείται για το επόμενο διάστημα. Ό,τι δούλεψες στους προηγούμενους 6 μήνες, σε υποσυνείδητο επίπεδο να το πω έτσι, έρχεται η στιγμή να βγεις στην επιφάνεια και αυτό να σε δικαιώσει ή όχι. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, Πανσέλινος στον Ταύρο. Τι σημαίνει τώρα αυτή η τοποθέτηση, πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να μπαίνω σε ιδιαίτερες έτσι, αστρολογικές, ας το πούμε, λεπτομέρειες. Έχει να κάνει με τον αυτοσεβασμό. Ο Ταύρος φυσικά είναι ένα ζώδιο το οποίο μιλάει για ασφάλεια, μιλάει για οικονομική ασφάλεια, μιλάει για σχέσεις, μιλάει για σταθερότητα, μιλάει για επαγγελματική άνοδο, έτσι. Επίσης μιλάει για την ασφάλεια, αλλά επίσης και το πώς να δεχόμαστε τελικά τις αλλαγές της ζωής μας. Ο Ταύρος δεν είναι από τα ζώδια τα οποία εύκολα του αρέσουν οι αλλαγές, οι αναλλαγές γενικότερα, σαν ζώδιο εννοούμε, οπότε το κομμάτι κλειδί εδώ της αλλαγής, της οποιαδήποτε αλλαγής η οποία έρχεται, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να δουλευτεί. Το κλειδί όμως εδώ είναι ο αυτοσεβασμός. Αυτό σημαίνει αυτή η τοποθέτηση της Πανσελίνου. Η Πανσέλινος πάντα έχει πολύ φως, έχει ενέργεια να δώσει, έχει πράγμα να φωτίσει. Ενώ η Νέα Σελήνη όταν ξεκινάει δεν έχει πάρα πολύ φως. Ναι, μεν σημαίνει σε ένα επίπεδο νέα ξεκινήματα, αλλά εξαρτάται. Και φυσικά έχω να πω ότι εξαρτάται φυσικά και από εσάς, από τον προσωπικό σας χάρτη του καθενός, πώς σας επηρεάζει ή όχι. Λίγο να δούμε αυτή την Πανσέλινο τι γίνεται. Είναι δυνατή αυτή η Πανσέλινος. Αυτή η Πανσέλινος έχει ως κυβερνήτη την Αφροδίτη. Αλλάζουν αυτά, δεν μένουν πάντα ίδια, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι η Πανσέλινος και η Αφροδίτη μεταξύ τους είναι δύο πολύ φιλικοί μεταξύ τους πλανήτες και παραλαμβάνω ότι η αστρολογία μιλάει μέσα από γλώσσα συμβολισμό. Εντάξει. Η αστρολογία και ο αστρολογικός χάρτης είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Πώς είναι η στατιστική που κάνεις κάποια πράγματα και προβλέπεις και λες, α, ωραία, άμα αλλάξει αυτός ο δείκτης, έχω πρόβλεψη ότι θα γίνει αυτό. Αν αυξηθεί ο πληθωρισμός, θα ανέβουν οι τιμές εκεί. Και έτσι ακριβώς είναι. Οι αρχαίοι λοιπόν δάσκαλοι, κατά κάποιο τρόπο, κατάφεραν και μας έδωσαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Και άλλα πολλά, αλλά δεν θα επισέλθω τώρα. Ας το δούμε έτσι σε ένα πρώτο επίπεδο. Επίσης, πάμε να δούμε. Η Πανσέλινος αυτή έχει έξαρση στον εαυτό της. Έξαρση, είναι αστρολογική έκφραση, που σημαίνει αγαπάει τον εαυτό της. Τι σημαίνει όμως? Τι δεν αγαπάει? Ποιον αντιπαθεί? Αντιπαθεί τον Άρη. Αντιπαθεί την αρσενική ενέργεια. Όταν λέμε αντιπαθεί, για να μην παρεξηγηθούμε, εδώ σημαίνει ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ γυναικείας φύσης και αρσενικής φύσης. Πώς οι γυναίκες βλέπουν αυτή την περίοδο ή έβλεπαν την προηγούμενη περίοδο τη σχέση τους, τον άντρα τους, το ερωτικό κομμάτι, πώς ήταν. Και επειδή υπάρχει φθορά, τον βλέπουν σαν κάτι το οποίο τους δημιουργεί, σαν να λένε, ρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Ή σαν να λένε, ρε μάγκα μου, πώς τα κάνεις έτσι τα πράγματα. Πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Εντάξει. Αυτή είναι η κύρια ενέργεια. Τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία θέλω να σας πω που παίρνει βοήθεια τώρα αυτή η Πανσέλινος είναι από τον ουρανό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν ξαφνικά γεγονότα για καλό όμως, έτσι, ή να μάθετε κάτι, θα σας ξαφνιάσει, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα σας λυτρώσει και ο βόρειος δεσμός, ειδικά ο βόρειος δεσμός είναι πολύ ενισχυμένος. Δηλαδή και ο βόρειος δεσμός βλέπει λοιπόν την Πανσέλινο με πολύ, έχει θεμελιώδεις δυνάμεις και της δίνει θετική ενέργεια, γιατί ο βόρειος δεσμός σημαίνει πάντα το θετικό κομμάτι. Και βεβαίως σημαίνει και πράγματα τα οποία εμείς χρειάζεται να αλλάξουμε. Οπότε εσείς φίλες και φίλοι, αυτό που βλέπετε είναι πού έχετε τη σελήνη σας, κυρίως αυτό το ρίξιμο που... Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα ρίξιμο αποκλειστικά μόνο για την Πανσέλινο και μετά θα κάνουμε με τα τέσσερα στοιχεία για να δούμε πώς σας επηρεάζει με την Πανσέλινο. Τώρα θέλετε διαστητικά να επιλέξετε ή αν δείτε που έχετε την Πανσέλινο. Αυτό είναι ένα γενικό κομμάτι. Τώρα, η Πανσέλινος γεννιέται σε μια πολύ ειδική, ιδιαίτερη μοίρα. 16η προς 17η μοίρα. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως τώρα αυτό?
ο συμβολισμός που λέει τώρα η μοίρα που γεννιέται και παίζει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλο ρόλο, θα σας το εξηγήσω και ξεκινάμε μετά με το ρίξιμο, να δείτε τι θα κάνουμε. Η μοίρα που έχει γεννηθεί η Πανσέλινος ονομάζεται μία συμβολική μάχη μεταξύ σπαθιών και πυρσών. Οι μοίρες πάντα έχουν ιδιαίτερες ονομασίες, διότι και οι μοίρες αυτές πρέπει να αποκωδικοποιηθούν, ώστε έξω ο κόσμος όταν το διαβάζει, που είναι αδαΐς, που μαθαίνει αυτή τη μοίρα, να πει «Ωπ, βλακίες λέτε». Και όπως είναι και η μυθολογία. Η μυθολογία έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι με συμβολισμούς, διότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν θέλουν να τα περάσουν έτσι. Στους απέδευτους. Πώς έλεγε κάποτε και ο Πυθαγόρας που έγραφε στο... πώς το λένε... Ο Πυθαγόρας στη σχολή του, που έλεγε «Ουδής αγιομέτρητος Ισίτο», κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά, συγχωρέστε, μπορεί να το κάνω εντελώς λάθος. Το γράφετε εσείς εδώ πέρα τώρα στο chat, άμα είναι, να το δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως τώρα αυτό εδώ, η δύο πυρήση, μια συμβολική μάχη μεταξύ σπαθιών και πρισών. Αρνούμε, λέει η Πανσέλινος, αρνούμε, λένε οι γυναίκες, αρνούμε, λέει η γυναική αφύση, αρνούμε, λέει το θηλυκό στοιχείο, να εξαρτηθώ από το παρελθόν μου, θέλω να προχωρήσω. Είναι η αναζήτηση που σε κάνει μαχητή, μαχήτρια, όπου πολεμάς εκ νέου έναν αιώνιο αγώνα, το μεγάλο πόλεμο έτσι ονομάζεται συμβολικά, μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Ο αιώνιος πόλεμος, οι αντιφάσεις, οι αντιθέσεις, οι παρεξηγήσεις μεταξύ αντρών γυναικών. Λοιπόν, εδώ όμως θέλω να σου πει ότι το πνεύμα, δες πόσο βαθιά θα πάμε τώρα, μόνο το πνευματικό φως είναι αυτό που μπορεί να αγγίξει την ψυχή, έτσι λέει αυτή η μοίρα, και αγωνίζεται ενάντια λοιπόν στις δυνάμεις, προκειμένου όμως να καταλάβουμε αυτά τα οποία δημιουργούνται και οι αντιθέσεις που δημιουργούνται, ποιο είναι, γιατί δημιουργούνται αυτές οι αντιθέσεις, να φτάσουμε δηλαδή στη βαθύτητα, εντάξει. Λοιπόν, στην ουσία αυτή η μοίρα, αυτό για το οποίο θέλει να σου μιλήσει, είναι για τις αξίες. Τι αξίες δίνουμε ρε παιδιά στη σημερινή εποχή. Τι αξίες δίνουμε στον έρωτα, τι αξίες δίνουμε στις σχέσεις, τι αξίες δίνουμε εμείς στις φιλικές σχέσεις, τι αξίες δίνουμε στο αρσενικό στοιχείο, τι αξίες δίνουμε γενικότερα στα επαγγελματικά μας κτλ. Αξίες παντού. Αυτό έρχεται να πει. Εντάξει. Και επίσης ένα άλλο το οποίο έχει να μας πει, λοιπόν, η Πανσέλινος στο ζώδιο του Ταύρου, είναι ότι τα όνειρά μας καμιά φορά χρειάζονται και ένα πρακτικό επίπεδο, ένα πρακτικό πλάνο. Πολλές φορές ονειρευόμαστε, αχ να γυρίσει εκείνος, αχ να κάνει αυτό. Αν όμως δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, εάν στην ουσία δεν γυρνάει, αλλά αυτό τελικά είναι σωτήριο, είναι ευλογία να μην γυρίσει. Λέω εγώ τώρα. Και όχι μόνο. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αγαπήσουμε μόνο τον εαυτό μας, που είναι και το κλειδί, και να τον σεβαστούμε τον εαυτό μας και να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας τα οποία αγαπάμε, θέλουμε. Μήπως επειδή είστε μόνες σας ή μόνοι σας αυτή την περίοδο ή και για αρκετό καιρό, δεν είναι τιμωρία, είναι ευλογία, διότι πρέπει να καταλάβετε τον αυτό το σεβασμό σας, να κάνετε τη ζωή σας, να είστε εσείς ευτυχισμένες, ευτυχισμένοι με τον δικό σας μοναδικό τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε τα δικά σας πράγματα, όποια και να είναι αυτά. Από το να κάθομαι στον καναπέ και να ξύνομαι μέχρι δεν ξέρω τι. Να πάω βόλτα, να σπουδάσω, να κάνω φίλους, να πάω εξωτερικό, λέω τώρα έτσι, να πιάσω μια καινούργια δουλειά, να φλερτάρω, να πάω να πιω, να πάω στον μπαρ με μια φίλη μου, με έναν φίλο μου να πιω. Χωρίς δεσμεύσεις. Και να νιώσετε την ασφάλεια, τότε να νιώσετε την ασφάλεια. Τότε να νιώσετε ότι μπορεί να κάνετε πράγματα, να νιώσετε τη σταθερότητα του Ταύρου, του ζωδίου του Ταύρου που σας προσφέρει. Μήπως είναι αυτό τελικά. Λοιπόν. Για να τα βάλω εγώ στην άκρη τώρα εδώ, γιατί, ας τα βάλω έτσι, θα ρίξουμε λοιπόν όσον αφορά για το κομμάτι της Πανσελίνου, θα δείτε πως θα, γιατί κάθε Πανσέλινος, κάθε νέα σελήνη ανάλογα με το ζώδιο έχει και ένα ιδιαίτερο δικό της ρίξιμο. Επίσης να σου πω ότι αυτό το ρίξιμο σου λέει, γιατί θα κάνουμε τώρα ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, σου μιλάει και σου λέει ότι με τον Ταύρο, στην Πανσέλινο στον Ταύρο, και βεβαίως έχουμε και έκλειψη, αλλά τέλος πάντων το αναφέρω αυτό για να μην μακρηγορούμε. Φέρνει την δική σου συγκέντρωση, να συγκεντρωθείς εσύ, είτε άντρας είτε γυναίκα, ποια είναι εκείνα η πόρη σου γενικότερα, η φυσική σου πόρη,
Και πώς μπορείς να φέρεις ειρήνη στον εαυτό σου, εσωτερική ειρήνη στην ψυχή σου. Αυτά είναι τα βαθύτερα μέλη. Αυτοσεβασμός, αξία και ειρήνη στην ψυχή. Βεβαίως θα διαβάσετε και ισχύει και αυτό σε ένα επίπεδο. Υπάρχει και ένας αισθησιασμός, μια ομορφιά. Γενικότερα το άλλο που μιλάει είναι η απελευθέρωση οποιοδήποτε δράματος. Απελευθερώνω από οποιοδήποτε δράμα. Δράμα σχέσεων. Μίλησα για δράμα και βγήκε το έξι κούπα. Δράμα σχέσεων. Δράμα, οποιοδήποτε δράμα υπάρχει, ενώ δράμα πραγματικό, με σχέσεις, με ερωτικά, με οτιδήποτε. Ακόμα και με τα επαγγελματικά, με οικονομικής φύσεως, με συνεργασίες, όλα. Απελευθέρωση λοιπόν, έξι κούπα, σημείο συνάντησης, είπαμε προηγουμένως για καρμικά γεγονότα, καρμικές συναντήσεις, εδώ είναι ο βόρειος δεσμός, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν. Όλα αυτά έρχονται λοιπόν να σε απελευθερώσουν. Πάμε τώρα. Για να δούμε λοιπόν εσύ τους τελευταίους 6 μήνες για ποιο πράγμα δούλευες εσωτερικά μέσα σου. Αυτά είναι το κλειδί. Και δούλευες ώστε να γίνεις ο τρελός, η τρελή και η ανόητη. Να πάρεις ρίσκα, λέει εδώ. Να προχωρήσεις. Προχώρα, σου λέει εδώ. Ο τρελός και ο ανόητος παίρνουν ρίσκο. Προχωράνε βεβαίως, θέλει προσοχή, διότι εδώ βάζουμε τη λογική μας. Ο ανόητος ή ο τρελός είναι ανίκητος. Μπορείς να τα βάλεις με τον κλέφτη. Μπορείς να τα βάλεις να τσακωθείς με έναν άνθρωπο. Μπορείς να τα βάλεις στα λόγια. Μπορείς να παρεξηγηθείς. Μπορείς να τα βάλεις με κάποιον άνθρωπο. Στο φανάρι που σε πέρασε ο άλλος και να πεις: έχω δίκιο γιατί πέρασε με κόλλη. Λέω τώρα. Με τον τρελό δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν θα βγάλεις άκρη. Και αυτό είναι που σου λέει η Πανσέληνος, ότι μη φοβηθείς να προχωρήσεις, να κάνεις οποιοδήποτε νέο ξεκίνημα. Διότι τα νέα ξεκινήματα είναι για καλό, δεν είναι για κακό. Χρειάζεται και μια τρέλα. Χρειάζεται και λίγο να μας περάσουν και λίγο ανόητος καμιά φορά. Είναι μέσα στη ζωή. Αλλά εδώ έχεις τη δύναμη που χρειάζεται για να προχωρήσεις. Όμως, μεγάλη προσοχή, με λογική. Όχι παρορμητικά πράγματα. Μη σε παρασύρει το συναίσθημα. Με λογική και έτσι θα προχωρήσεις μια χαρά. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς μπορώ να βρω έμπνευση στη ζωή μου. Και έρχεται λοιπόν πάλι εδώ ένας διαφορετικός βεβαίως, ένας βασιλιάς κούπα. Θέλω να τον δεις. Αυτός ο βασιλιάς κούπα, μια πάρα πολύ εντάξει, φοβερή εικόνα. Δείτε εδώ τώρα εδώ εικόνα, δείτε εδώ τώρα εδώ πώς είναι. Αυτός ο βασιλιάς κούπα είναι όριμος. Είναι δυνατός, τα δύο του πόδια συνδέονται με το νερό, που μιλάμε με έναν απίστευτο συμβολισμό, που σημαίνει αυτός ο συμβολισμός ότι αυτός ο βασιλιάς έχει διέσθηση. Επίσης αυτός ο βασιλιάς έχει ένστικτο. Έχει ενόραση, μπορεί να δει μέσα από τις καταστάσεις και να σου δώσει μια πολύ καλή συμβουλή. Μπορεί να είναι ένας πατέρας. Μπορεί να είναι ένας φίλος. Αλλά η κάρτα σου μιλάει όμως και για σένα δηλαδή, χρησιμοποίησε τη διέσθησή σου, το ένστικτό σου. Πάμε. Τι χρειάζεται για να είσαι πιο προσγειωμένος, προσγειωμένη και να βλέπεις τα πράγματα, ρε παιδί μου, με ένα άλλο μάτι. Ωραία. Εδώ έχει βγει μια βασίλισσα πολύ στο ακριβώς, μια βασίλισσα πεντάκτηνο και θέλει να σου πει ότι τα πράγματα αυτή την περίοδο καλό είναι να τα βλέπεις προσγειωμένα. Όχι τρελά πράγματα, όχι τρελές ιδέες. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο τρελός προχωράει, συναντά, γιατί εδώ έχουμε μια ιστορία, συναντάει τον βασιλιά. Η συμβουλή που του δίνει είναι, παιδί μου, κοίταξε να δεις, ναι, χρησιμοποίησε τη διέστησή σου, να είσαι σοβαρός και όριμος και στη συνέχεια σε οδηγώ σε αυτή τη βασίλισσα να σου πει και αυτή την άποψή της. Και αυτή η βασίλισσα είναι πεντάκτηνο, κυρίως το ζώδιο του εγώ καιρού, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά του Ταύρου και της Παρθένου, και έρχεται να σου πει για φροντίδα, σοφία, γνώσεις, ανέλησε τα πράγματα, βάλ τα κάτω και πάρε σοβαρές αποφάσεις. Άρα το ταξίδι που ξεκινάει για σένα, γιατί ένα ταξίδι κιόλα σημαίνει, περνάει μέσα από το αίσθημα, το συναίσθημα, από τη διέστηση, πηγαίνει λοιπόν και μετουσιώνεται αλχημικά σε ένα κομμάτι που λέει εδώ γειωμένα πράγματα, με λογική, αναλύω να δω τι γίνεται. Στη συνέχεια η βασίλισσα σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις και άλλη διαδρομή να κάνεις, ξέρεις που θα πας, πώς μπορώ να πετύχω
σε θέματα όπως είναι η σχέση μου, η επαγγελματική μου σχέση, η φιλική μου η σχέση, πώς μπορώ να πετύχω το μέγιστο βαθμό να πετύχω πράγματα. Και είναι απίστευτο, διότι βγαίνει αυτό το καρμικό κομμάτι. Εδώ θα έλεγα το βόρειο δεσμό. Πού είναι το 6 κούπα που βγήκε προηγουμένως, που έπεσε προηγουμένως. Διάλεξα αυτό πάλι, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και το 6 κούπα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, η οποία έχει να μιλήσει για το παρελθόν σου, για παλιές σχέσεις, για ολοκλήρωση ίσως, να τις απελευθερώσεις με ήρεμο τρόπο ψυχής, αν πλέον δεν έχουν νόημα να συνεχιστούν, έτσι. Τώρα, αν θεωρείς εσύ ότι έχουν νόημα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μέσα από αγάπη, μέσα από κατανόηση. Και θα μου πεις, είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά εδώ είναι και η πρόκλησή μας, εδώ είναι και οι προκλήσεις. Γενικά μιλάει για απελευθέρωση εδώ. Εδώ μιλάει για σημείο συνάντησης, μιλάει για ανθρώπους που θα, για κάποιο τρόπο, για γεγονότα τα οποία ξαναγυρνάνε σαν ένα κύκλο, και ανάλογα τώρα εμείς πως είμαστε και ανάλογα με τον προσωπικό μας χάρτη, θα πάμε και θα δούμε τι ενεργοποιεί. Εντάξει, δεν το ξέρετε εσείς, αλλά μπορείτε να το δείτε όμως που έχετε το χάρτη σας, να δείτε τι ενεργοποιεί και να το δείτε και σε κάποια sites τα οποία υπάρχουν, τι ενεργοποιεί κυρίως αυτή η πανσέλινος στο ζώδιο σας. Είπαμε, σε αυτό το ρίξιμο θα κοιτάξετε που έχετε τη σελήνη σας, έτσι. Το επόμενο είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω, έτσι. Γιατί όταν έχουμε για πανσέλινο, μιλάμε και για μια ολοκλήρωση κύκλων. Κάποιοι κύκλοι κλείνουν εδώ πέρα. Και τι χρειάζεται εγώ τώρα να απελευθερώσω? Και χρειάζεται να απελευθερώσω μια αγάπη η οποία πλέον είναι ιεραστές. Μπορεί να αισθάνεστε λίγο ότι πήρατε και λάθος αποφάσεις ή επιλέξατε λάθος άνθρωπο. Και λέτε τελικά, λέτε, τώρα λέμε γενικά, έκανα σχέση με εκείνον ενώ έπρεπε να κάνουμε τον άλλον. Ή έκανα σχέση με εκείνη ενώ έπρεπε να κάνουμε την άλλη. Παντρεύτηκα αυτόν, αλλά τελικά μήπως έπρεπε να ενδώσω και να παντρευθώ τον άλλον, λέω τώρα εδώ. Και πολλοί άλλοι βέβαια συνδυασμοί, γιατί το 6 εδώ σημαίνει είναι οι αποφάσεις που πήραμε στη ζωή μας. Δεθήκαμε με τα δεσμά της αγάπης, σαν να το δείτε εδώ πέρα. Πόσο όμορφη κάρτα, πόσο όμορφα έρχεται και φωτίζει η αγάπη την υπόσχεσή τους. Εδώ πέρα, αν παρατηρήσετε, θα το φέρω κοντά εδώ, όσο μπορώ να έχει και το φωτισμό, είναι η δέσμευση που υπάρχουν με τα χέρια, αλλά κυρίως το ύψος της καρδιάς, δύο ανθρώπων. Δεν φαίνουν τα πρόσωπά τους, διότι δεν χρειάζεται να φάνουν. Υπάρχουν μόνο οι ενέργειές τους, μία κόκκινη και μία άσπρη. Εντάξει, το σημείο Χ, το σημείο συνάντησης δηλαδή, μιλάμε για καρμικές αγάπες, μιλάμε για δύσκολες βέβαια δίδυμες φλόγες, για δύσκολες αδελφές ψυχές, για δυσκολίες γενικά στο οποιοδήποτε καρμικό κομμάτι, διότι ως γνωστόν, όσοι δεν το ξέρετε σας το λέω τώρα, οι καρμικές σχέσεις, οι αδελφές ψυχές, οι δίδυμες φλόγες είναι από τις πιο δύσκολες σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που μπορεί να που με ρωτάνε, είναι ωραία, οι σχέσεις δεν είναι καρμικές? Ναι, είναι, όμως έχουν και μια ιδιαίτερη φόρτιση καμιά φορά. Είναι, ναι, όταν επισυνάπτουμε σχέσεις με κάποιους ανθρώπους, ναι, υπάρχει μια καρμικότητα, αλλά υπάρχουν και διάφορα επίπεδα καρμικότητας. Υπάρχει το επίπεδο 1 που είναι το απλό, υπάρχει το επίπεδο 2 που είναι πιο δύσκολο, υπάρχει και το επίπεδο 5, ας το πούμε έτσι, το οποίο εκεί γίνεται ο χαμός, δηλαδή, αφήστε το. Μπερδέματα, η ψυχή χτυπάει, να το πω έτσι, στο δρόμο του αλουνού ή της αλληνής, η προσωπικότητα χτυπάει κάτι άλλο, λέμε τώρα, η σελήνη είναι, χτυπάει, αν κάνουμε μια συναστρία, η σελήνη έχει μια όψη, ξέρω εγώ, με τον ήλιο του αλουνού, δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα, ή με τον πλούτονα, χαμός, ή με τον κρόνο του, και γίνεται μετά το έλα να δεις, υπάρχουν μπερδέματα δηλαδή. Εδώ δηλαδή θέλω να σου πει ότι αυτό που χρειάζεται να απελευθερώσει είναι, αν είσαι σε μία σχέση στην οποία ολοκληρώνεται, νιώθεις ότι ολοκληρώνεται, να το κάνεις με αγάπη, η απελευθέρωση να γίνει με αγάπη. Αν τώρα δεν είσαι σε σχέση, σου μιλάει για τον εαυτό σου. Γιατί κάποιες από εσάς είστε, δεν έχετε κάποια σχέση τώρα. Μπορεί όμως να μιλήσει για ένα άνοιγμα, μια νέα γνωριμία. Κλείνει ένας κύκλος μοναξιάς ίσως και ανοίγει κάτι άλλο για εσάς. Μια νέα γνωριμία, ένα νέο φλερτ, ένας ίσως και νέος έρωτας. Κάτι το οποίο μπορεί να σας ξεσηκώσει, γιατί και ο έρωτας είναι ξεσηκωτικός. Μπορεί να μην καταλήξει ίσως εκεί που θέλατε να καταλήξει, γιατί μπορεί να αντιληφθείτε ότι διαφωνείτε σε πολλά, αλλά μόνο και μόνο ότι υπήρχε ένα excitement που λένε, υπήρχε δηλαδή μια έξαψη της στιγμής, είναι πολύ καλό για να σας γεμίσει τις μπαταρίες. Συμβαίνουν και αυτά. Οπότε
Αυτό είναι γενικότερα μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Και το τελευταίο που θέλω να ρίξουμε, αυτό για την Πανσέλινο, είναι πώς μπορώ εγώ τώρα να καταλάβω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου σε επίπεδο και σχέσεων και αγάπης και συνεργασιών, όλα αυτά βάλουμε. Διότι είπαμε όλοι οι άνθρωποι δεν συντονίζουν το ίδιο. Και βγήκε ένα 9 πεντάκτημα. Φίλες και φίλοι, εδώ μιλάει για μοναχικότητα. Εδώ δείχνει επικέντρωση στα επαγγελματικά κυρίως. Είναι εδώ σημαίνει και περνάω και μόνος μου καλά. Περνάω και μόνη μου καλά. Δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα διότι εδώ είναι ο κήπος μου, είναι το σπίτι μου, περνάω όμορφα. Το παρελθόν μου πλέον εδώ με αυτό το σκιουράκι που είναι κλεισμένο εδώ πέρα το κεφαλάκι του. Δείτε εδώ έχει μια μάσκα. Σημαίνει ότι δεν θέλω να ακούσω πλέον νέα από το παρελθόν. Ολοκληρώθηκε. Αν θέλω να ακούσω θα βγάλω τη μάσκα και θα ακούσω. Θα μου πει, θα μου μιλήσει. Αλλά είμαι σε μια κατάσταση όπου εγώ περνάω καλά, είμαι καλά. Εδώ σημαίνει και επιτυχίες, εδώ σημαίνει και ωραία πράγματα, εδώ σημαίνει και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και οικονομικά και επαγγελματικά. Και να βρω όλη εκείνη τη γαλήνη και τη χαρά την οποία εγώ θέλω και σκέφτομαι. Γενικά είναι μια μοναχική κάρτα. Πάλι μιλάει για κλείσιμο κύκλων για την όρθιμος 9. Αλλά προσέξτε. Άλλο μοναχικότητα που σημαίνει και έχω φίλους και βγαίνω. Μπορώ να έχω και φλερ, μπορώ να έχω και μια σχέση ερωτική. Αλλά γυρνάω σπίτι μου και θέλω να είμαι μόνος μου μόνη μου μετά. Θέλω για κάποιο διάστημα να γεμίζω τις μπαταρίες μου. Θέλω να περνάω καλά μόνος μου μόνη μου. Εντάξει. Και δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έτσι οι οποίοι θέλουν μετά από μια κουραστική μέρα ή οτιδήποτε να πάνε και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους στην ασφάλεια του σπιτιού τους. Ταύρος, ασφάλεια, σπίτι τους, αισθάνονται καλά, όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρίξιμο της Πανσελίνου. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία μας. Και ξεκινάμε. Μισό λεπτό τα βάλω στη σειρά 4, 5, 6 και 7. Ξεκινάμε με τη φωτιά. Το βάζω εδώ πάνω. Λοιπόν, να δούμε μια γενική ενέργεια. Και μετά θα κάνουμε, θα ρίξουμε και τις κάρτες της Ταρό. Θα δείτε τι θα κάνει. Η γενική ενέργεια η οποία βγαίνει είναι ένας κρύσταλλος. Μάλιστα. Τι σου λέει αγαπημένη, αγαπημένη μου. Θεραπεία. Δεν ξέρω αν έχετε κρυστάλλους ή αν πιστεύετε στην κρυσταλλική δύναμη και την ενέργεια. Οι κρύσταλλοι όμως είναι γεγονός ότι σε συνδυασμό με τη δική μας την ενέργεια που πάνε πάνω στο σώμα, βοηθάνε σε θεραπεία, φιλτράρουν τις αρνητικές ενέργειες και επίσης βοηθάνε στην πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Και έρχεται αυτός ο κρύσταλλος να πέσει πάνω. Δηλαδή, η φωτιά πέφτει εδώ στον τρελό και στους εραστές, ο κρύσταλλος πέφτει πάνω σε αυτόν εδώ πέρα, τον βασιλιά, και σου μιλάει και για θεραπεία. Και σου μιλάει και για διέστηση. Και παίρνω τώρα εδώ πέρα τα ντεξ μου, αφήστε με λίγο να ανακατέψω, πανέμορφες κάρτες. Φοβερές αυτές οι κάρτες, παιδιά. Πανέμορφες, τις έχω λατρέψει. Πολύ ωραίες, πολύ, πολύ δυνατές. Απίστευτα μήνυμα. Σήμερα θα κάνουμε με 4 decks περίεργα, οπότε ετοιμαστείτε. Εσύ λοιπόν που έχεις. Πρόσεξε. Σελήνη σε ζώδιο φωτιάς, κρυός, έτσι, τοξότης, λέων. Αν ξέρεις τη σελήνη σου εδώ ή αλλιώς διαισθητικά. Τη σελήνη κοιτάμε εδώ. Πού έχουμε τη σελήνη στον αστρολογικό μας χάρτη. Και για πάμε να δούμε εδώ. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι λοιπόν, μάλιστα, βγαίνει ένας βασιλιάς τώρα εδώ, φωτιάς, μπαστούνι, ενέργεια. Στο επόμενο διάστημα αυτό που χρειάζεται να έχεις εσύ, αγαπημένη, αγαπημένη μου, είναι ενέργεια. Να έχεις δύναμη. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν, επειδή τώρα έχουμε και ένα βασιλιά εδώ και ένα βασιλιά εδώ, να υπάρχουν και άνθρωποι από αρσενικό στοιχείο στο οποίο να είναι κοντά σου, να σε βοηθάνε, να σου δώσουν μια συμβουλή. Αλλά ο βασιλιάς σημαίνει και ωριμότητα. Σου αρέσουν οι ωριμοί άντρες, σου αρέσουν η σοβαρότητα των ωριμών αντρών, να ξέρουν τι θέλουν, να κατασταλάξει, να ξέρουν πώς να κάνουν μάλλον ευτυχισμένη μια γυναίκα, γιατί δεν είναι τυχαίο που ο βασιλιάς έπεσε ακριβώς κάτω στη βασίλισσα. Είναι μια βασίλισσα που περιμένει τον βασιλιά της, αλλά αυτός ο βασιλιάς έχει και ενέργεια, ρε παιδί μου, έχει και δύναμη, δεν είναι πεθαμένος, δεν είναι μαμούχαλος. Εντάξει.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει τώρα βέβαια και στις συνεργασίες. Μπορεί να συμβαίνει και στις φιλίες. Λέω τώρα. Η επόμενη κάρτα είναι μία βασίλισσα κούπα. Μάλιστα. Η βασίλισσα κούπα έρχεται εδώ να σου μιλήσει τώρα και να σου πει για διέστηση και αλήθειες. Για πράγματα τα οποία σου αρέσει και το μεταφυσικό, γιατί εννοείται ότι από τη στιγμή που βλέπεις εσύ το κανάλι μου, που είσαι γυναίκα, σου αρέσει, και τα άλλα κανάλια εννοείται βεβαίως, αλλά λέω για το δικό μου το κανάλι, κυρίως σας μιλήσω για μένα δηλαδή, σου αρέσει το μεταφυσικό, η αναζήτηση, αυτά τα οποία κάνουμε, οι απαντήσεις που παίρνεις, πολλές φορές αυτό το, και αυτά που βγαίνουν, που μου γράφετε κιόλας και μου λέτε και βγαίνουν και παθαίνεις πλάκα. Αυτή η βασίλισσα είναι συμπαθητική. Αυτή η βασίλισσα έχει αγάπη μέσα της. Αυτή η βασίλισσα δείχνει ότι μπορεί να ανοίξει την καρδιά της γενικότερα και να χωρέσει, να το πω έτσι, πράγματα και καταστάσεις και να τα φιλτράρει μέσα από την καρδιά της και να τα κάνει αγάπη. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για τους ανθρώπους. Για όσες ή όσους μπορούν να το κάνουν. Και η τρίτη κάρτα, πανέμορφο το ρίξιμο αυτό, είναι μάλιστα πάλι ένας κουπάτος. Ωραία. Ένας υπό τη σκούπα. Είναι ο καλός σκοπός. Είναι η αποστολή στη ζωή μας όπου όλοι οι άνθρωποι έχουμε και εσείς κερδίζετε και παίρνετε δύναμη μέσα από αυτή την κατάσταση. Είναι η αποστολή. Ο υπότης έχει μια αποστολή και η αποστολή εδώ πέρα είναι η καρδιά. Να θυμάστε λοιπόν εδώ ότι αυτή η Πανσέληνος ανοίγει θέματα καρδιάς. Ανοίγει θέματα ομορφιάς, ανοίγει θέματα νερού, ανοίγει θέματα συναισθηματικά. Και αυτά τα θέματα λοιπόν, να το φέρω λίγο πιο εδώ, και αυτά τα θέματα λοιπόν έχουν να κάνουν με την αγάπη, έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Πόσο εσείς συντονίζεστε με αυτά. Okay. Πάμε, συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι, μισό, το 5. Και το 5, και το 5 είναι ο αέρας. Όπου έχετε πανσέλινο, αν έχετε αν έχετε σελήνη σε ζώδιο του αέρα, εντάξει. Ζώδια του αέρα είναι η δίδυμη, είναι ο ζυγός και ο υδροχός. Αν έχετε, λέω τώρα, σελήνη στο ζυγό, αν έχετε σελήνη στον υδροχό, αν έχετε σελήνη στους διδύμους. Πάμε να δούμε μια γενική ενέργεια. Ω, μάλιστα, έχει βγει, κοιτάξτε, έχει βγει ο Πάπυρος. Βγήκε ανάποδα βέβαια, αλλά όμως. Ο Πάπυρος ανάποδα είναι γενικά τα προβλήματα λίγο στην επικοινωνία. Δεν είναι από τις κάρτες τις οποίες είναι αρνητικές. Απώλεια μνήμης λίγο, έχετε φάει ένα κλακάζ, έχετε φάει μια μπιέλα που λένε στη μνήμη, λίγο σε ένα κεφαλικό. Κάπου λίγο δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Λες, τι μου λες τώρα, ρε παιδί μου, άσε με στην ησυχία μου. Βρεακά, με έχει ζαλίσει με αυτά που μου λες. Λέω τώρα έτσι, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά οκ, okay, εντάξει, δεν είναι και κάτι όμως τρομερό για να καθίσουμε να προβληματιστούμε ιδιαίτερα. Θέλετε λοιπόν αυτή την περίοδο την ψυχική σας ηρεμία. Ναι, την ασφάλειά σας. Θέλετε. Και επειδή και ο Ταύρος είναι ένα μοναχικό ζώδιο λίγο, θέλετε λίγο και την ψυχική σας ηρεμία και λίγο να είστε και μόνες σας, μόνοι σας. Ίσως μια βόλτα, ίσως ένας διαλογισμός, λίγο μια προσευχή, με έναν καλό φίλο λίγο να τα πείτε έτσι, να ξεφύγετε λιγάκι. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Λοιπόν, άλλες τραπουλάρες εδώ τώρα, άλλο φανταστικό deck, άλλο δυνατό deck, πάμε τρεις καρτούλες να τις δούμε. Και βγαίνει, ναι, λοιπόν, βγαίνει το 6 πεντάκτινο. Απίστευτο, απίστευτο. Εδώ 6 κούπα, εδώ 6 πεντάκτινο. Καρμικές συναντήσεις δίδετες. Δείτε εδώ πως συναντιόνται δύο παιδιά, τα οποία είναι κάτω από ένα δέντρο. Δείτε, σαν να είναι πίνακας του Van Gogh, δεν είναι. Για δείτε το λίγο. Βεβαίως δεν είναι Van Gogh, αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Μιλάει για καρμικές συναντήσεις, φίλες και φίλοι. Μιλάει για άτομα από το παρελθόν τα οποία ή είστε μαζί και πρέπει να είστε μαζί ή τα απελευθερώνετε. Αυτή η Πανσέληνος κλείνει κύκλους. Και αυτή η απελευθέρωση πρέπει να γίνει μέσα από την καρδιά σας. Εντάξει. Ό,τι και να είναι όμως, το 6 πεντάκτων είναι από τις καλές κάρτες, από τις θετικές κάρτες. Μιλάει για δικαιοσύνη κυρίως.
Ναι, σχετίζεται με τα επαγγελματικά, αλλά μιλάει για δικαιοσύνη. Είσαι εκεί που πρέπει να είσαι, να σου το πω έτσι. Είναι δίκαιο εκεί που είσαι, άσχετα αν εσύ υποφέρεις. Θα μου πεις, μα τιμωρούμε επειδή είμαι σε μια εργασία που δεν μου αρέσει ή δεν ξέρω τι άλλο. Όχι. Είσαι για να μάθεις και φυσικά εννοείται έχεις τη δυνατότητα να φύγεις. Έτσι, ψάχνεις, κάνεις ή δεν ξέρω τι. Μιλάς ανθρώπους, αυξάνεις τον κύκλο σου κτλ. Κτλ. Είσαι μια σχέση η οποία πλέον δεν σε ικανοποιεί και θες να φύγεις. Άλλοι άλλες θα μείνουν, άλλοι άλλες θα φύγουν. Εξαρτάται από το χάρτη του καθενός, εξαρτάται από τη βούληση του καθενός. Γιατί έχετε και μια ελεύθερη βούληση. Αλλά όμως είναι καλός συντονισμός. Έχει μια σταθερότητα, εν πάση περιπτώσει, για το επόμενο διάστημα, αν σας απασχολεί αυτό. Η επόμενη κάρτα είναι το 4 ξυφών. Μάλιστα. 4 ξυφών μιλάει για ηρεμία ψυχής. Άλλη μια πολύ φανταστική απεικόνηση είναι εδώ ο άνθρωπος ο οποίος διαλογίζεται, προσεύχεται, ονειρεύεται. Ξεκούραση. Χρειάζεται ξεκούραση και θεραπεία. Ο αέρας λοιπόν βγαίνει εδώ, ξεκούρασε θεραπεία και εννοείται ότι μόλις περάσει το διάστημα, μπορεί να είναι 4 μέρες, 4 εβδομάδες. Δεν βάζω 4 μήνες γιατί τα ξύφη δεν κρατάνε τόσο πολύ. Ξεκούραση λοιπόν. Το επόμενο διάστημα είναι ένα διάστημα ξεκούραση. Βρείτε κάτι αν μπορέσετε να ξεκουραστείτε εντελώς. Και βγαίνουν οι εραστές. Κοιτάξτε τώρα καθρεφτίσματα που βγαίνουν εδώ πέρα. Εδώ βγήκαν οι εραστές και βγαίνουν εδώ οι εραστές. Να δείτε τι θα κάνετε, λέει. Αναζητάτε βέβαια την ξεκούραση. Εντάξει. Αναζητάτε αποφάσεις, τι θα κάνετε τελικά. Θέλετε, μάλλον εδώ η ιστορία που γίνεται είναι συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία, αλλά δεν ήταν τυχαίο τελικά, έπρεπε να συναντηθούμε, να είμαστε μαζί, οποιαδήποτε σχέση ή οποιαδήποτε, οτιδήποτε. Ή για εσάς, καρμικές συναντήσεις, καρμικά γεγονότα, να ξεκουραστείτε. Και οι εραστές σημαίνει παίρνω και αποφάσεις, επιλέγω τελικά. Αγαπάω τον εαυτό μου. Κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Προχωράω έτσι. Κάνω αυτά τα οποία μου αρέσουν. Ό,τι αρέσουν στον καθένα και ό,τι είναι. Η εραστή σημαίνει επίσης μια περίοδος επικοινωνίας. Είναι μια περίοδος να εκφραστώ. Είναι μια περίοδος η καρδιά μου να εκφραστεί. Είναι μια περίοδος να βγάλω από μέσα μας όλα μας τα όμορφα δημιουργικά και όλα στοιχεία. Να ζητήσουμε επίσης τη βοήθεια από έναν φίλο, από μια φίλη. Καλή συνεργασία. Καλά λόγια. Είναι μια καλή περίοδος. Είναι μια καλή περίοδος για να γίνουν όμορφα πράγματα και να έρθουν όμορφα πράγματα στη ζωή σου. Δεν νομίζεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Και η Πανσέλινος σε ευνοεί. Πάμε στη γη. Με αυτές, άλλη τραπουλάρα εδώ τώρα. Κοίτα εδώ τώρα τραπουλάρα. Κοίτα εδώ πώς λαμπειρίζει, έτσι λοιπόν. Άλλη τραπουλάρα εδώ και βεβαίως είναι η μεγάλη αίρεα. Bottom of the deck, αλλά για να δούμε η γη. Τι... Α, όχι, όχι, όχι. Λάθος, λάθος, λάθος. Μπερδεύτηκα. Με αυτές πρώτα. Για να δούμε τη γενική ενέργεια. Και η γενική ενέργεια έχει βγει το τσεκούρι ανάποδα. Τι να σε κάνω τώρα. Έχεις περάσει απογοητεύσεις. Έχεις δυσκολευτεί. Κίνδυνος για μικροατυχήματα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Προσέχεις απλά. Φιλονικίες, παρεξηγήσεις, τα τσεκουράτα τα λόγια, είναι δυσκολεύομαι, κάνω. Θέλει μια προσοχή λοιπόν. Στην όρθια θέση είναι κλείνουν οι κύκλοι, δύναμη, στόχοι, στόχους να πετύχεις τους στόχους κτλ. Αλλά βγήκε ανάποδα τι να κάνουμε, σημαίνει εδώ ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις να προσέχεις. Να προσέχεις πάρα πολύ τον εαυτό σου. Να τον αγαπήσεις τον εαυτό σου. Και σε διάφορα επίπεδα. Να τον αγαπήσεις πραγματικά. Να προσέχεις. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με ανθρώπους. Δεν μπορεί και να μην βγάλεις τίποτα. Τώρα βέβαια, άμα θες, το κάνεις. Αλλά πρόσεξε λίγα τον εαυτό σου, προστάτεψέ τον. Μην είναι ψύχρεμος ψύχρεμη, μην δίνει σημασία, μην μπαίνει σε κουτσομπολιά. Εδώ δυσκολεύονται και οι κάρτες να ανακατευτούν. Τι έγινε ρε ντέκ μου, γιατί υπάρχει δυσκολία, βέβαια, υπάρχει απογοήτευση γι' αυτό. Υπάρχουν πράγματα εδώ λοιπόν τα οποία σε έχουν δυσκολέψει, γι' αυτό δεν ανακατεύονται και πολύ καλά, ας το πούμε, οι κάρτες. Αυτό διαστάνομαι, αυτό λέω. Έτσι είναι όταν... Και βεβαίως όχι μόνο αυτό. Τι έγινε εδώ. Όχι μόνο αυτό. Έχουν βγει όπως βλέπετε εδώ πέρα ανάποδα. Αυτή η κάρτα που έπεσε και βγήκε σε πλάγια θέση. Στην ουσία η πλάγια θέση είναι πάλι, σημαίνει κάτι παράξενο. Έχει βγει η δύναμη. Έχεις χάσει δύναμη εσύ το τελευταίο διάστημα. Όσοι είστε με σελήνη στη γη...
που σημαίνει σελήνη, δηλαδή Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, αν έχετε εκεί τη σελήνη σας, έχεις δυσκολευτεί, έχεις χάσει τη δύναμή σου λίγο. Έχεις μπερδευτεί γενικά, έχεις δυσκολευτεί αρκετά, συναισθηματικά έχεις δυσκολευτεί και νιώθεις ότι σου φεύγει η ενέργεια, με χαμηλή ενέργεια. Δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Έχεις κουραστεί από διάφορα, σου τρώνε ενέργεια, κάτι σου τρώει ενέργεια. Τώρα δεν το ξέρω εγώ, αυτό θα το βρεις εσύ. Τώρα σου τρώει ενέργεια ένας λέων, ένας οροσκόπος. Σου τρώει ενέργεια κάποιοι άνθρωποι, κάποιες καταστάσεις, γιατί είναι και το άπειρο εδώ και μπορεί να είναι και πολλές οι εξηγήσεις. Ωχ, να το και το εννέα ξυφών, να το και το εννέα ξυφών. Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα εγώ. Εννέα ξυφών. Απογοητεύσεις, δυσκολίες, φαντάσματα έρχονται στον ύπνο σου. Έρχονται εδώ πράγματα και άγχη αυτά. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σε τρομάζουν στον ύπνο. Γιατί ρε παιδί μου σε τρομάζουν. Και δεν έχεις και το τσεκούρι να το κόψεις, έτσι. Να πεις χι, ναι στα όνειρα, ναι, να τα αλλάξεις. Και οι αγωνίες και οι δυσκολίες και έρχεται και μια βασίλισσα κούπα. Ωραία. Κοίταξε να δεις. Η βασίλισσα κούπα που έχει μια πάρα πολύ όμορφη αποτύπωση εδώ. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Σας είπα, έχω τραπουλάρες τώρα εδώ να δω. Η βασίλισσα κούπα μιλάει για θεραπεία. Η βασίλισσα κούπα μιλάει για απελευθέρωση, μιλάει για συναίσθημα. Η βασίλισσα κούπα έρχεται να σε απελευθερώσει από αυτά τα δεινά. Αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου. Ή είναι μια γυναίκα που σε βοηθάει, μπορεί να είναι θεραπεύτρια, σε οποιοδήποτε τομέα, η οποία θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, θα σε στηρίξει. Μπορεί να είναι μια μάνα, εντάξει, η οποία θα σου πει δύο λόγια και τσουκ, θα σου αλλάξει τους νευρώνες στο κεφάλι, να το πω έτσι, να σκέφτεσαι δηλαδή λίγο διαφορετικά. Μπορεί να είσαι εσύ ακριβώς η ίδια ή και ο ίδιος, γιατί να είναι η ψυχή σου εδώ που σου μιλάει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις το συναίσθημα, έχεις όλη τη δύναμη του συναισθήματος. Όμως έχεις και τη δύναμη να απελευθερωθείς, να λυτρωθείς. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς να βρεις τις αλήθειες σου, μπορείς να βρεις όλα εκείνα τα όμορφα πράγματα, διότι έχεις ευλογίες. Να. Η εγκράτεια. Ο άγγελος, ρε παιδιά. Ο άγγελος ο οποίος συνδέει σε ψυχικό επίπεδο αυτές τις δύο κούπες, οι οποίες λες, μα πώς είναι δυνατό να συνδεθούν, διότι συμβαίνουν και θαύματα. Η εγκράτεια σημαίνει και κάτι άλλο. Ένα βαθύτερο νόημα. Η εγκράτεια σημαίνει ο μεγάλος συμβιβασμός. Κάπως, με κάποιο τρόπο, πρέπει εσύ να συμβιβάσεις λίγο τις συνθήκες και τις καταστάσεις της ζωής σου. Αλλά θα δικαιωθείς. Έχεις μεγάλη ευλογία. Μπορεί να είναι όνειρα που βλέπεις από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Δεν είναι για να σε τρομάξεις. Μπορεί να τρομάζεις, έτσι. Μπορεί να τρομάζεις γιατί είναι προφητικά τα όνειρα. Μην τρομάζεις, διότι συμβαίνει, γίνεται. Είναι normal, είναι φυσιολογικό, ναι, γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι συνδεόμαστε στα όνειρα με προφητικά όνειρα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Η εγκράτεια είναι, σημαίνει έχεις ευλογίες. Μπορεί να είναι και μια ψυχή, η οποία έχει αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, η οποία σε επισκέπτεται, είναι για καλό και είναι για να σε ευλογήσει, να πάρεις την ευλογία. Μπορεί να είναι μια ψυχή που είναι εν ζωή, μπορεί να είναι μια μάνα, όπως σου είπα. Εντάξει, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν, γιατί η ψυχή δεν έχει, να το πω έτσι, η ψυχή, άσχετα αν έρχεται σε εμάς με μορφή πατέρα ή μάνας, η ψυχή δεν έχει θηλυκό ή αρσενικό κανονικά. Έρχεται όμως, σε επισκέπτεται, έρχεται με τη μορφή του ανθρώπου που είχε φύγει, για να γίνει εύκολα κατανοητό το μήνυμα. Αλλά η εγκράτεια σημαίνει ευλογίες. Μην μασάς, είσαι καλά. Είσαι ok. Τα έχεις όλα. Είσαι εντάξει. Έχεις όλες αυτές τις ευλογίες. Μη στεναχωριέσαι για ό,τι σε απασχολεί. Παιδιά, όλους τους ανθρώπους μας απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Από το πιο απλό, να πάω να αγοράσω, ξέρω εγώ, βαριέμαι, δεν αντέχω, να πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, να πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω πράγματα για να μαγειρέψω, μέχρι να σηκωθώ να πάω στη δουλειά και σήμερα έχω 500 meetings. Μέχρι έχω σήμερα αυτό, είμαι να δω και το δικό μου, τη δικιά μου, βαριέμαι σήμερα να μου πρίξει τον έρωτα σε βλακίες. Σας το λέω τώρα λίγο και υπερβολικά, εντάξει.
και σε δυσκολεύουν αυτά. Είναι οκ okay όμως. Είσαι οκ, okay, προχώρα. Εντάξει, πολύ καλή κάρτα. Πολύ καλό το, μάλλον πολύ καλό το ρίξιμο. Ευλογίες, 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 ευλογίες. Μπορείς με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες ακόμα, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι και ακόμα, με αυτές τις κάρτες, μπορείς να πάρεις πάνω σου, να πάρεις ελπίδα. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, τι είναι το νερό μας. Όσοι έχετε, εσείς, σελήνη, σε ζώδια του νερού. Εντάξει. Είναι σκορπιοί, ιχθύς, λοιπόν, σκορπιός, ιχθύς και καρκίνος. Όσοι έχετε εκεί, την σελήνη σας. Εδώ είναι το άνοιγμα το οποίο σας αφορά. Όπα, πάλι μπερδεύτηκα. Πάμε, ενεργειακές. Πάμε να δούμε. Αυτή η πανσέλινος τι φέρνει στη ζωή σου. Τι φέρνει, ρε παιδί, με αυτή η πανσέλινος. Κλείνει κύκλους, τι κάνει, τι φέρνει αυτή η πανσέλινος. Όχι, όχι εσείς, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε εδώ. Και η κάρτα η οποία βγαίνει είναι ανάποδα ένας άντρας. Τι σας φέρνει. Σας φέρνει τον άντρα ανάποδα. Σας τον φέρνει μπαρουτιασμένο. Σας τον φέρνει... Λοιπόν, εδώ σημαίνει ανταγωνισμοί. Εδώ σημαίνει και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Εδώ σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ένας άντρας ο οποίος μπορεί κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγών σε εξουσιάζει. Μπορεί, λέω μπορεί. Και αυτός μπορεί να είναι προϊστάμενος, μπορεί να είναι η σχέση σου, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένας πατέρας που έχει μια δύναμη πάνω σου, ασκεί μια εξουσία. Ή απλά μπορεί να σημαίνει ότι είσαι σε μια περίοδο όπου δεν τους πολύ αντέχεις λίγο τους άντρες, για κάποιο λόγο. Ή μπορεί να είναι όντως ένα πρόσωπο υπάρκτο, στο οποίο κάπου παίζει πολύ ιδιαίτερο και μεγάλο ρόλο απέναντί σου. Και πάμε να δούμε τι συνδυασμό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ. Δείτε εδώ deck. Είναι ειδικές κάρτες κρυστάλλων. Και βγαίνει, δεν θα βγαίνει ο άντρας εδώ, βγαίνει ένας υπότης κούπα. Λοιπόν, αυτός ο υπότης κούπα έρχεται με ένα μήνυμα και σου λέει, θέλω να σου πει ότι να ξέρεις ότι το κατάλληλο πρόσωπο θα σε περιμένει όταν εσύ θα είσαι έτοιμη ή έτοιμος. Συνήθως έτσι γίνεται. Όταν είμαστε έτοιμοι, εμφανίζεται είτε ερωτικό, είτε σε ερωτικό επίπεδο, είτε ένας συνεργάτης, ένας φίλος, έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να μας βοηθήσει και να μας υπενθυμίσει την αποστολή μας. Γιατί ο υπότης κούπα έρχεται με το κυπελάκι του, έρχεται με την αγάπη του, έρχεται με την καρδιά του και, και είναι εκεί για εμάς. Είναι εκεί για να μας βοηθήσει. Είναι εκεί για να μας υπενθυμίσει και την αποστολή μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι με αυτά που λένε και έρχονται μέσα από κουβέντες, μου συζητήσεις, πετάνε μία λέξη κλειδί, την οποία την κρατάμε και είναι μια υπενθύμηση γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Η αποστολή μας, το πεπρωμένο μας. Τόσο ωραία γίνεται. Το επόμενο που βγαίνει είναι, έχει βγει ο διάβολος. Λοιπόν, εδώ μιλάει για απελευθέρωση. Εδώ έχει βγει ένας οψιδιανός, εδώ έχει βγει ένας χαλαζίας, εδώ έχει βγει οψιδιανός, σαν κρυσταλλοπέτρωμα, στο οποίο εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, λέω, αν ασχολείστε με κρυστάλλους, και λέει ότι κοίταξε να δεις, εδώ απελευθερώνομαι από όλα τα δεσμά, όποια και αν είναι αυτά. Ένας έρωτας ο οποίος δεν έχει νόημα, μία σχέση που δεν έχει νόημα, μία αγάπη που δεν έχει νόημα, διότι στο τέλος ο υπότης μας υπενθυμίζει τι? Ότι είμαστε ελεύθεροι. Στην ουσία είμαστε ελεύθεροι. Ναι, λέμε είμαι παντρεμένος, παντρεμένη. Ναι, οκ, okay, σωστό, ναι, συμφωνώ. Αλλά στην ουσία όμως αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι είσαι πραγματικά όμως είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε και να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε. Ο διάβολος επίσης, φίλες και φίλοι, σημαίνει και εμπόδια. Όποια εμπόδια αντιμετώπισες, πρέπει να τα ξεπεράσεις. Μπορείς να τα ξεπεράσεις. Ο διάβολος επίσης σημαίνει πλάνη. Άνθρωποι οι οποίοι μας παγίδευσαν ή μας κοροϊδεύσαν. Μπορείς να προχωρήσεις και να απελευθερωθείς. Είναι και μια προειδοποίηση επίσης. Μην πέσεις εσύ σε παγίδα που μπορεί να στείλουν άλλοι άνθρωποι για σένα. Εντάξει, είναι και μια προειδοποίηση. Τα ταρό, λέμε, είναι και προειδοποίηση. Και η επόμενη κάρτα είναι... Απίστευτη. Είναι το 9 ξυφών και έρχεται να σου μιλήσει
και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, εμπιστεύσου αυτή τη στιγμή αυτό που, αυτό που ζεις, γιατί μπορείς να απελευθερωθείς από δύσκολες σκέψεις, δύσκολες καταστάσεις, γιατί το 9 σημαίνει κλείνει ένας κύκλος και όντως σε κάθε πανσέλινο κλείνει ένας κύκλος, και να προχωρήσεις τη ζωή σου με το να σηκωθείς. Με το να βρεις τη δύναμη, να μην, δηλαδή βρίσκω δύναμη, θεραπεύομαι, προχωράω, σηκώνομαι στα πόδια μου, δεν μασάω, ναι έγινε αυτό που έγινε, ό,τι έγινε, με δυσκόλεψαν, μου πέταξαν παγίδες, εμπόδια, όποιοι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, είτε κλειστό περιβάλλον, είτε πιο ανοιχτό περιβάλλον, και προχωράω στη ζωή μου με πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, προχωράω στη ζωή μου με δύναμη, προχωράω με αυτοπεποίθηση, είστε και νερό εδώ που σημαίνει και αρκετή ευαισθησία, γι' αυτό είστε και, επειδή είστε και πολύ ευαίσθητοι ψύχες, πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, μένει ένα γιατί μέσα σας, γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί μου το έκανε εκείνο. Ναι, θα σου απαντήσω γιατί είναι μπιπ. Για να μην μπω στο YouTube, γιατί τα κόβει αυτά. Δεν μπορώ να βρίσω κιόλα. Ενώ δηλαδή το YouTube, επειδή έχει κάποια φιλτραρίσματα, μετά σε βγάζει και πρέπει να κάνει μια σειρά από διάφορα πράγματα. Γιατί ήταν, ναι, μία αλφα. Γιατί ήταν λακαμά, να το πω έτσι. Λακαμά, το λέω ανάποδα. Κάνω αυτό. Αναγραμματισμό. Ναι, γιατί ο συγκεκριμένο άνθρωπο, είτε φίλο, ή συνεργάτη, ή γκομενικό, ήταν λακαμά μεγάλο. Ήταν. Σε δυσκόλεψε, σου πέταξε εμπόδια, σου έβγαλε την ψυχή, σε έκανε. Και εσύ στεναχωρήθηκε και λέτε, ρε παιδί μου, γιατί μου το κάνει αυτό, αφού εγώ είμαι τόσο καλή, τόσο καλό. Δεν έχω πειράξει άνθρωπο, γιατί δεν μου το κάνει αυτό. Έλατε που το κάνει. Τι θα κάνει, θα μείνει εκεί για πάντα εγκλωβισμένο, εγκλωβισμένη. Όχι, σου λέει, τελείωσε το και προχώρα. Τελείωσε δηλαδή, κυρίω με τον εαυτό σου μέσα σου, να ανέβει ψυχολογικά. Και τότε θα έχει δύναμη και αυτοπεποίθηση να ξεπεράσει τα εμπόδια. Αυτό στην ουσία σου λέει. Τι είπαν προηγουμένως, τι είπαμε τη Λιδινή αυτή πανσέλινος, αυτοσεβασμό, αυτοεκτίμηση, απελευθέρωση, δεν τα είπαν προηγουμένως. Αυτά σου βγαίνουν και εδώ, για να προχωρήσεις. Αλήθεια, για παίζουν. Σου άρεσε αυτό το ρίξιμο, ήταν ωραίο, σου έδωσε έμπνευση, σου έδωσε εσένα πράγματα να προβληματιστείς. Και να πεις, ρε παιδί μου, ναι, βρε, ακάς μου, έτσι είναι, έτσι είναι όπως τα λες. Αν έχεις άλλη άποψη και αν διαφωνείς, μπορεί να το γράψεις με ωραίο τρόπο. Μην με βρίσεις, γιατί θα το σβήσω, έτσι. Μην πεις τι βλακές αυτά που λες. Δεν θα έχει νόημα, θα σου απαντήσω, θα το σβήσω. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτά. Δεν κάθομαι να δώσω κανέναν. Αν διαφωνείς, πες, ναι, έχω ένα προβληματισμό, έχω εκείνο. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.